Και πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τους συναδέλφους, θέλω να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης που παραχώρησε χθες εδώ, στο Κόντρα 24, στην Αναστασία Γιάμαλη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Πραγματικά θα ευχόμουν να ήταν σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός και να μην ήμουν εγώ εδώ σήμερα μαζί σας. Γέγονε. Υπάρχει μια μεγάλη βούληση και δίψα από τον ελληνικό λαό για μια εναλλακτική λύση και το κόμμα μας, το πιο ανεξάρτητο λαϊκό κόμμα, είναι εδώ για να την προσφέρει στον κόσμο. Θα σου πω, τις δαπάνες τις αμυντικές δαπάνες στον προϋπολογισμό, ναι, θα τις ψηφίσετε. Ναι. Ναι, θα τις ψηφίσετε. Ναι. Αμέσως γρήγορος, δεν πάω παρακάτω. Ναι σημαίνει ναι στην ελληνική γλώσσα. Το έχω πει πολλές φορές. Σε όλες τις γλώσσες σημαίνει ναι το ναι, νομίζω. Όχι στις γλώσσες των πολιτικών, αλλά τέλος πάντων. Τα προηγούμενα δύο χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τις είχε ψηφίσει, γι' αυτό σας ρωτώ. Απάντησα την ερώτηση την οποία μου κάνατε πριν. Ο πήγης είναι να κερδίσουμε. Μάλιστα. Τις ευρωεκλογές. Ναι. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτό, θα το εκλάβετε ως προσωπική σας ήττα? Ως κοινωνική ήττα, mm-hmm, θα το εκλάβω. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μήπως ήρθε η ώρα ο Στέφανος Κασελάκης, με δεδομένο ότι υποστήκατε και μία διάσπαση, θα πάμε μετά εκεί. Μήπως ο Στέφανος Κασελάκης πρέπει να μπει στη Βουλή για να δώσει εκείνος τη μάχη και εντός του Κοινοβουλίου? Όχι. Οι βουλευτές μας είναι εξαιρετικοί. Και πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους, κυρίες και κύριοι, και επειδή έχουν γραφεί και ακουστεί πολλά σήμερα, λέει συχνά η Αναστασία ότι ασκούμε δημοσιογραφία με πάθος, αλλά χωρίς φόβο. Εμείς τη δημοσιογραφία την αντιλαμβανόμαστε ως ένα επάγγελμα που είναι δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στον πολίτη και είναι απέναντι, κριτικά εννοώ, απέναντι σε κάθε εξουσία. Όσοι λοιπόν θέλουν δημοσιογράφους, βρίσκουν. Όσοι ζητούν φερέφωνα, δεν θα το βρουν εδώ. Νίκο Ξηδάκη, έρχομαι σε σένα. Να ζητήσω ένα σχόλιο σου για όσα είπε χθες ο κύριος Κασελάκης, ενδιαφέροντα πράγματα. Είπε, βγήκαν και ειδήσεις, για παράδειγμα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες. Σε ακούω. Καταρχάς, να κάνω μια προέκταση για αυτό που είπες με το περί πάθους και προσήλωσης, αλλά με ανεξαρτησία. Παλιά έγραφε η Ελευθεροτυπία, μια εφημερίδα που σφράγισε τη μεταπολίτευση. Είχε πει πάρα πολλά χρόνια μετά την εκλογή του ΠΑΣΟΚ: στηρίζουμε την αλλαγή, ελέγχουμε την εξουσία. Δηλαδή, και αυτό θα έπρεπε. Δεν την ξέρει αυτή την πολιτική ιστορία ο κ. Κασελάκης, ή μάλλον οι οπαδοί του. Γιατί δεν άσκησε ο ίδιος. Οι οπαδοί του, ναι, οι οπαδοί του. Και έχει, ορισμένοι εξ αυτών και πολύ ανώνυμα, έτσι γνωρίζουμε. Ναι. Τι συμβαίνει. Να επιτίθεται σε κάθε δημοσιογράφο που κάνει μια ερώτηση και στην οποία δεν έχει την λαμπερή απάντηση ο κ. Κασελάκης. Αυτό είναι πρόβλημα του κ. Κασελάκη, αν δεν έχει λαμπέρες απαντήσεις ή λέει δεν απαντώ, θα το πούμε αργότερα. Κοιτάξτε, ο Στέφανος Κασελάκης είναι ένας τεχνίτης της επικοινωνίας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντιλαμβάνεται όλο το πολιτικό ιστορικό βάθος διαφόρων ενεργειών ή λόγων, τι θα του βγει μπροστά. Και αυτό που μου αρέσει εμένα είναι ότι ο ίδιος είπε χθες στη συνέντευξη ότι αν δεν πιάσει τους στόχους που έχει βάλει, δεν θα είναι ήττα του ιδίου, αλλά θα είναι ήττα της κοινωνίας. Νομίζω ότι είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να πει ότι εσείς δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δηλαδή κάπως έτσι το λέει, η κοινωνία θα ιτηθεί, ναι. Μα κάθε φορά ιτάται κάποιος, και στις εκλογές του 23 με αυτή την έννοια ιτήθηκε η κοινωνία και ξέρει ότι αναλαμβάνει ένα ιτημένο κόμμα με ένα πολύ δυσμενές εκλογικό αποτέλεσμα. Γενικά νομίζω ότι ο Στέφανος Κασελάκης τώρα αντιλαμβάνεται το βάθος και το βάρος των απαιτήσεων σε αυτή την πολιτική θέση. Φαίνεται να λιγοστεύει η διασκέδαση την οποία αντλούσε από τους πρώτους μήνες. Αρχίζουν τα δύσκολα και θα πλησιάζει και η ώρα μιας κρίσης, εκλογικής κρίσης εννοώ, που θα είναι σε πραγματικό χρόνο, σε πραγματικά δεδομένα, το καλοκαίρι με τις ευρωεκλογές. Αν εγώ είδα και τ' άλλο που είπε, ότι βαρεθήκαμε το διχασμό και πάντα οι Έλληνες ήταν διχασμένοι. Αυτό δείχνει επίσης άνθρωπο που έχει άγνοια της ιστορίας, και όχι μόνο επειδή δεν την ξέρει, δεν την διάβασε στο σχολείο, επειδή δεν θέλει να ξέρει. Ακριβώς το ίδιο πράγμα λέει, έχει πει με διαφορετικές λέξεις το ίδιο νόημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιον ενδιαφέρει τώρα τι γινότανε και ο διχασμός μας κούρασε? Είναι μια τυπική ακροκεντρώα δεξιά προσέγγιση,
και όχι μόνο της ιστορίας, της ίδιας της ζωής, της πολιτικής. Η ζωή, ο κοινωνικός βίος είναι πεδίο συγκρούσεων, είναι πεδίο αναμετρήσεων. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι ανά πάσα στιγμή τα ίδια συμφέροντα, τις ίδιες επιδιώξεις. Δεν ταυτίζονται σε όλο το φάσμα της κοινωνίας. Μας είπε εδώ ο καθηγητής οικονομικής ανάλυσης ότι για το 90% τα πράγματα τα τελευταία τρία χρόνια έχουν πάρει πάρα πολύ δυσμένη τροπή. Άφησε πίσω ένα 10%, το οποίο είναι αυτό ακριβώς το οποίο μέσα στην κρίση της πανδημίας και την έκρηξη του πληθωρισμού αύξησε τα εισοδήματά της. Αυτό το πράγμα δεν είναι διχασμός. Αυτό είναι κάποιοι επιβάλλουν τα συμφέροντά τους στην πλάτη των άλλων. Αυτό, από αυτό πρέπει να ξεκινήσει ο Στέφανος Κασελάκης. Φαίνεται ότι δεν το αντιλαμβάνεται. Θεωρεί ότι μπορεί να κάνει εξανθρωπισμό του καπιταλισμού ή εξανθρωπισμό να χρυσώσει το χάπι των ανισοτήτων. Ως προς αυτό δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κάνει μια πολιτική απέναντι στην δεξιά διακυβέρνηση πιστική και λειτουργική και μήπως στο τέλος καταλήξει να κάνει ένα πράγμα έτσι, ένα πολύ ενδιαφέρον επικοινωνιακά αλλά χωρίς κανένα πολιτικό περιεχόμενο που δεν θα είναι και καθόλου αριστερό. Και εκεί θα ήθελα να ακούσω ας πούμε τη γνώμη του κυρίου Πολάκη που είναι ας πούμε ένας αριστερός καπετάνιος ή κάποιους άλλους από τους ανθρώπους που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και μιλάνε και από θέση ιστορίας και από θέση αρχών πιστεύω από κάποιο άλλο. Ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης είναι τη μία έτσι, την άλλη αλλιώς, την άλλη κάπως κάτι λέει, την άλλη κάτι. Δεν ξέρω, όταν είναι μπριφαρισμένος φαίνεται τα λέει καλά. Όταν είναι αμπριφάριστος ή όταν εκνευριστεί, λέει αλλαντάλλον. Θα δούμε. Γιάννη Σημεωνίδη, πώς είδες τη συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη? Συνεχίζοντας αυτό που λέει ο Νίκος, εγώ έχω μια άλλη ανάγνωση και με βάση, αν θες, και το ρεπορτάζ των όσων λέει και των όσων κάνει. Καταρχάς, ας αναγνωρίσουμε όλοι ότι ο Στέφανος Κασελάκης είναι ένας πολιτικός ορισμένων μηνών. Έτσι. Δεν είναι ούτε πολιτικός γόνος, ούτε έχει διατελέσει σε κόμματα χρόνια από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα για να πούμε ότι έχει ένα 100% πολιτικό προφίλ το οποίο είναι αυτό και άρα το καταδικάζουμε, το επενούμε. Τώρα, ως προς το πολιτικό κομμάτι, προφανώς, δεν έχουν όλες οι επαγγελματικές κατάξεις, όλες οι κοινωνικές ομάδες, όλοι οι άνθρωποι τα ίδια συμφέροντα για να τους βάλεις όλους μέσα σε ένα μπλέντερ και να πεις εγώ θα κάνω πολιτικές που θα αφορούν τους πάντες. Προφανώς ένα κόμμα το οποίο και ο ίδιος ο κ. Κασελάκης λέει ότι είναι φιλολαϊκό, είναι κυβερνός αριστερά, προφανώς έχει στο μυαλό την πλειοψηφία. Εκεί που αλλάζει η στρατηγική είναι στο πώς κερδίζει αυτή την πλειοψηφία. Την κερδίζει την πλειοψηφία τσιτάροντας Μάρξ ή την κερδίζει αυτή την πλειοψηφία γνωρίζοντας ότι πρόκειται για ένα κοινό, για ένα εκλογικό σώμα το οποίο δεν είναι το πιο βαθιά πολιτικό εκλογικό σώμα που είχε η Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Για να μην πω απολύτικο, λέω ότι δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι από το πρωί μέχρι το βράδυ διαβάζουν πολιτικά βιβλία, εφημερίδες, ενημερώνονται για τα πολιτικά γεγονότα, τις εξελίξεις στην οικουμένη και παίρνουν τις αποφάσεις τους. Είναι άνθρωποι φοβισμένοι. Έχει περάσει μια τετραετία μέσα στο φόβο και στην ανασφάλεια. Αυτό το φόβο και την ανασφάλεια, ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία τετραετία δεν την ανέγνωσε καθόλου. Πίστεψε σε ένα αφήγημα οργής, αγανάκτησης κοινωνίας, που όμως δεν υπήρχε εκεί έξω. Ο κύριος Μητσοτάκης το αντιλήφθηκε αυτό, έπαιξε με αυτό, το υπέθαλψε αυτό, το φόβο και την ανασφάλεια, τον βοήθησε βεβαίως και η συγκυρία της πανδημίας και πάνω σε αυτό κέρδισε. Επομένως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κύριος Κασελάκης ξέρει πού απευθύνεται. Απευθύνεται στο 1.300.000 κόσμου που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 και μετά. Και δεν το έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ο κύριος Τσίπρας κάθε δεύτερη μέρα, για παράδειγμα, δεν μνημόνευε Γκράμση. Το έχασε γιατί δεν ένιωθε ο μέσος πολίτης, αυτός που πήγε στις εκλογές, γιατί αυτοί που πάνε στις εκλογές ψηφίζουν και αυτοί κρίνουν τις κυβερνήσεις, ένιωσε ο πολίτης ότι δεν υπήρχε μια ταύτιση του αφηγήματος του ΣΥΡΙΖΑ με το τι αισθάνεται αυτό στην καθημερινότητά του. Και ο μέσος πολίτης δεν αισθάνεται στην καθημερινότητά του το αν, για παράδειγμα, είναι τα stock options τόσο αριστερά ή τόσο δεξιά. Αισθάνεται όμως το πρόβλημα, για να το συσχετίσω και με την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε, της οικονομικής ανασφάλειας, της οικονομικής εξάρτησης. Όλα αυτά τα πας, τα επιδόματα, τα κουπόνια, πάμε στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε μείον 5% προσφορές. Αυτά, αν ο κόσμος είχε χρήματα στην τσέπη του, είχε εισοδήματα στην τσέπη του, εξαρτιόταν μάλλον με την καλή έννοια από το μισθό του, είχε δηλαδή χρήματα προκειμένου να ζήσει από το μισθό του και όχι από τα πας και τα επιδόματα,
θα έμπαινε και σε μια άλλη πιο φιλοσοφική, πιο πολιτική συζήτηση για το ποια ιδεολογικά προτάγματα πρέπει να μπουν μπροστά. Εδώ έχουμε ένα κόσμο ο οποίος δεν ξέρει αν την επόμενη μέρα θα έχει να πληρώσει το ρεύμα, αν θα έχει να πληρώσει στο σούπερ μάρκετ, αν θα έχει να πληρώσει τα δίδακα του παιδιού του για το σχολείο. Σε αυτόν τον κόσμο, στον φοβισμένο, τον ανασφαλή κόσμο, απευθύνεται ο κ. Κασελάκης. Καλά, άσχημα. Προφανώς, θα κριθεί στις ευρωεκλογές. Πιστεύεις ότι ο στόχος της νίκης στις ευρωεκλογές είναι ένας εφικτός στόχος? Γιατί το ανέφερε δεύτερη φορά ο κύριος Κασελάκης και μάλιστα το είπε πολύ σαφώς χθες. Εντάξει, ότι ο στόχος είναι η νίκη στις ευρωεκλογές. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι και με μία ψήφο διαφορά να είναι δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές θα είναι νίκη Κασελάκη. Προφανώς και για να διαφοροποιηθεί. Ακόμη και αν είναι κάτω από το 18%, από το 17%. Και με μία ψήφο διαφορά να είναι δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές θα είναι νίκη Κασελάκη. Ελάχιστο σχόλιο. Και βεβαίως. Και συνεχίζει, Νίκο. Και μετά το σχόλιο του Νίκου θα έρθω και στο Γιώργο Νόκο. Ναι, και βεβαίως προφανώς θέλει να διαφοροποιηθεί και από τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς και κεντροαριστεράς που λένε, λέει το Πασόκ για παράδειγμα ότι εγώ θέλω να είμαι δεύτερος, λέει Νέα Αριστερά, εγώ πάω για μια καινούργια αρχή, λέει το ΚΚΕ θα φέρω τη δικτατορία του προλεταριάτου, τα Σοβιέτ, και ούτω καθεξής. Προφανώς θέλει να διαφοροποιηθεί και ελεκτικά επιχειρηματολογώντας ο κύριος Κασελάκης και λέει ότι θα κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Πιθανότατα δεν θα τον κερδίσει. Αλλά αν είναι δεύτερο κόμμα και με μία ψήφο διαφορά, θα είναι επιτυχία. Εγώ θέλω να πω ότι ήδη ο Στέφανος Κασελάκης, επειδή είναι ένας επικοινωνιαστής, ας πούμε, ήδη λέει όλα τα συμβατικά ψέματα που λένε οι πολιτικοί. Τον ρώτησε η Αναστασία Γιάμαλη, είναι ναι, και λέει ναι. Δεν είσαι τον ναι των πολιτικών, εγώ δεν είμαι πολιτικός. Δηλαδή, ηρωνεύτηκε τους πολιτικούς, ενώ ο ίδιος είναι πολιτικός, και όταν τον ρώτησε θα νικήσει, είπε ναι, θα νικήσω. Δηλαδή, λέει σε όλα ναι. Άνετο. Αυτό είναι τυπικό συμβατικό. Από έναν πολιτικό ηγέτη δεν περιμένεις να σου πει όχι, εγώ θα χάσω. Γιατί με το πεις εγώ χάνω, δεν σε ψηφίζει κανένας, τελειώνεις. Αλλά ενώ χρησιμοποιεί όλα τα κλισέ, όλα τα συμβατικά τρίκ, όλα τα κατά συνθήκην ψεύδι, κατά συνθήκην αλήθειες. Έχει όμως ένα προτέρημα για να μπορεί να το κάνει αυτό. Το ότι δεν έχει προϊστορία πολιτική. Ναι, θα αποκτήσει σύντομα. Και δεν μπορεί να ταυτιστεί με τα άσχημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ή με τα άσχημα του πολιτικού συστήματος από το 1974 μέχρι το 2023. Και πάνω σε αυτό παίζει. Προφανώς συμφωνώ μαζί σου. Παίζει, ότι... τώρα παίζει χωρίς με μηδενικό ρίσκο, αλλά σύντομα θα αναλαμβάνει την ευθύνη των δικών του λόγων και των δικών των πράξεων. Ίσως να μην το έχει αντιληφθεί πλήρως. Το ότι αδειάζει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αδειάζοντας τον Τσίπρα και λέγοντας ότι μακάρι να ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας, ο Κασελάκης, ακόμη και αν αποτύχει, δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από την καρέκλα. Και θα το δούμε αυτό. Ναι. Δεν θα ξεκολλάει. Θα έχει χάσει και θα λέει, μα εγώ νίκησα. Εντάξει, ας το δούμε αυτό. Θα καλά, κερδίσει, ναι, ναι, ναι. Θα έχει χάσει. Λέω, κάνω μια προφητεία. Μια προφητεία. Προφανώς έχουν στο μυαλό τους την επόμενη. Θα κάνει το δικό του παιχνίδι. Μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε τις απαντήσεις. Ούτε για τον Τσίπρα, ούτε για τον Βελουχιώτη. Όλα αυτά που λέει θα πάνε περίπατο. Προφανώς και ο ίδιος πρέπει να διαφοροποιηθεί. Μου επιτρέπετε να έρθω και στο συνάδελφο τον Γιώργο Νόκο. Γιώργο, στη Νέα Δημοκρατία πώς βλέπουν τον κύριο Κασελάκη? Φαντάζομαι ότι δεν ανησυχεί η Νέα Δημοκρατία ότι θα χάσει τις ευρωεκλογές, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, γιατί είναι πολύ μεγάλες διαφορές που καταγράφονται και δημοσκοπικά. Αλλά πολιτικά... Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει άνθρωπος μέσα στην κοινωνία που να πιστεύει τον κύριο Κασελάκη που λέει θέλουμε να νικήσουμε. Δηλαδή, ναι, αλλά ρωτώ για το πολιτικό, διότι ο κύριος Κασελάκης ανέλαβε ένα κόμμα το οποίο βρισκόταν εκείνη την περίοδο σε αποδρομή, κάτω από το 18% από αυτή την τελικά, άποψη αποδρομή. Μάλλον δεν βρισκόταν σε αυτό. Δημοσκοπικά φαίνεται χαμηλότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει γι' αυτό σε ρωτώ πολιτικά. Μπορεί να μην κανείς ότι με την πολιτική που θα ακολουθήσει ο κύριος Κασελάκης μπορεί να υπάρχει μια ανάκαμψη αυτό. Αν ένα δείγμα της πολιτικής, είπε νωρίτερα ο κύριος Ξηδάκης ότι επανέφερε αυτό που είχε πει ο κύριος Κασελάκης, μακάρι να ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Ωραία. Αν ήταν ο κύριος Τσίπρας πρόεδρος, συγγνώμη, όχι πρωθυπουργός, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ψήφιζε τις αμυντικές δαπάνες. Τις οποίες όμως ο κύριος Κασελάκης λέει ότι θα ψηφίσει. Ναι. Και όταν επανήλθε η Αναστασία, πολύ σωστά λέει ναι, αλλά παλιά δεν τις ψήφιζε. Αλλά και αυτό δίκαιο θέσεων, γιατί δεν ξέρουμε τι θα έκανε ο Τσίπρας εάν ήταν πρόεδρος. Εντάξει, εάν δεν ψήφιζε, δεν το προϋπολογισμό. Τι θα έκανε. Του είπε τις δύο προηγούμενες χρονιές δεν τις ψήφιζε. Ναι, όχι, του ανέφερε δύο γεγονότα. Όχι, ναι, ναι, ο Γιάννης λέει ότι αν ήταν και σήμερα πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί ενδεχομένως να ψήφιζε τις αμυντικές δαπάνες. Αλλά γνώριζε ένα πολιτικό λάθος και να ψήφιζε τις δαπάνες. Σύμφωνα με όσα με το παρελθόν έτσι κρίνουμε.
μάλλον θα τις ψήφιζε, ίσως να τις ψήφιζε. Γιατί φαντάζομαι και αν πάρουμε το παρελθόν, ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει καταργήσει τη συμφωνία των Πρεσπών, για παράδειγμα. Λέω εγώ τώρα, διεθνείς συνθήκες. Αν πάμε σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Αν είχε τη δυνατότητα να καταργήσει μια διεθνή συνθήκη. Ή τέλος πάντων δεν θα επέτρεπε στη Βόρεια Μακεδονία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση που το είχε πει. Έτσι, πιστεύω, πρόλαβε και το έκανε η Βουλγαρία, δεν ξέρουμε. Αυτό είναι. Ελάτε, μην πάμε τώρα στη Βόρεια Μακεδονία. Αλλά. Δεν νομίζω ότι πείθη κάποιον ο κύριος Κασελάκης. Δεν πείθη ούτε καν την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, ότι μπορεί να τις ασκήσει αντιπολίτευση. Γιατί είναι σαν να μπουρδουκλώνεται, να το πω έτσι. Δηλαδή λέει θα ψηφίσω τις αμυντικές δαπάνες. Ωραία. Παρακάτω, δηλαδή να ψηφίσεις αμυντικές δαπάνες. Εντάξει. Okay, είναι κάτι το οποίο αν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει θα έλεγε κατηγορούσαν για χρόνια την αξιωματική αντιπολίτευση, δεν τις ψηφίζει. Εμείς υπεύθυνα. Αυτό θα προσθέσω το ρεπορτάζ ότι θα, και μέσα στη Βουλή θα διατυπώσει τις ενστάσεις που είχε διατυπώσει ο κύριος Τσίπρας πέρυσι. Δεν διαφωνώ. Όπως για το αεροπορικό κέντρο της Καλαμάτας. Έτσι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Αλλά πώς θα ασκήσει κριτική και αντιπολίτευση σε κέρια ζητήματα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για τη φορολογία, για τους εργαζόμενους, τη στιγμή που όταν θα πηγαίνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να πούνε κάτι, θα εμφανίζουν κάποιοι δημοσιογράφοι εύλογα την ομιλία του κυρίου Κασελάκη που είχε πει για τους εργαζόμενους και πώς όχι οραματίζεται, πώς βλέπει ο ίδιος την αγορά εργασίας και το μέλλον των εργαζομένων. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Κασελάκης δεν πείθει όχι μόνο τους ψηφοφόρους που γύρισαν την πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πείθει όπως φαίνεται τους ψηφοφόρους που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να πείσει ούτε καν την κυβέρνηση ότι μπορεί να τις ασκήσει αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν πολλοί στη Νέα Δημοκρατία που βλέπουν πιο σκληρή αντιπολίτευση δομημένη και με επιχειρήματα στο Κομμουνιστικό Κόμμα και όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ και είναι πρόβλημα του κ. Κασελάκη. Γιατί ναι, δεν είναι πολιτικός, ναι, δεν έχει εμπειρία, ναι, δεν έχει προϊστορία, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αργά ή γρήγορα. Δεν έχουμε εκλογές σε μια εβδομάδα, έτσι. Έχουμε σε λίγους ακόμα μήνους. Ακόμα και σε μερικούς μήνες δεν έχουμε βουλευτικές εκλογές, έχουμε ευρωεκλογές. Γιατί θέτει στόχους τότε. Προφανώς θα θέσει στόχους. Ο κάθε πολιτικός ηγέτης θέτει στόχους. Προφανώς οι βουλευτικές εκλογές είναι που κρίνουν τις κυβερνήσεις. Άρα να τα ξαναπούμε τότε το. Όχι, να τα ξαναπούμε και σε μερικές εβδομάδες. Δεν είναι το θέμα. Αυτό που λέω για εσύ, ότι ακόμα και αν. Το σκηνικό είναι τόσο ρευστό το πολιτικό. Ακόμη και αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι δεύτερος στις ευρωεκλογές, θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή. Τέλος πάντων, κάποιος θα είναι αντιπολίτευση, τον κύριο Μητσοτάκη. Φαντάζομαι ότι το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Αξιωματική αντιπολίτευση με τον αρχηγό της να μην τρελαίνεται ιδιαίτερα στην ιδέα να μπει στη Βουλή. Είπε, απάντησε χθες στην Αναστασία ότι δεν σκέπτεται να μπει στη Βουλή, δεν θα ζητήσει τις παραιτήσεις των τριών βουλευτών επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.